Κύριε Δημήτρη, γεια σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά για την παρουσία σας στην προηγούμενη συγκέντρωση. Να σας θυμίσω ότι πλέον βρήκαμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές της Κυριακής 20. Ξέρω ότι όλοι είστε αγωνιστές και θα δώσετε τη μάχη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα πρέπει με την ευκαιρία εδώ να τονίσω ότι η Λαϊκή Ενότητα δεν πάει για συγκροτήσει στην κυβέρνηση, αλλά είναι ένα αντιμνημονιακό μέλλον που θα είναι στην αυτοδερή βουλή, μια αδιέξοδη μνημονιακή προοπτική που πρόκειται να συγκροτηθεί. Με την εμφάνισή τη, η Λαϊκή Ενότητα δεν θέλει απλώ να εκφράσει το όχι του ψήφου προ τα όσα του Λιούτζου, αλλά θέλει να το κάνει δύναμη ανατροπή και ριζοσπαστική αλλαγή. Γι' αυτό είναι ο μεγάλο αντίπαλο των μνημονιακών κομμάτων και κυβερνήσεων τόπιων και ξέρων. Είναι η δύναμη που ανατρέψει του συσχετισμού. Η Λαϊκή Ενότητα γεννήθηκε μέσα στο όχι, στα μνημόνια και την ταπείνωση και θέλει να είναι μια δύναμη αντιμνημονιακή και προοδευτική, ριζοσπαστική και δημοκρατική, πατριωτική και διεθνιστική. Απευθύνεται σε όλες και σε όλους που είδαν την ελπίδα στον αγώνα, που πίστευσαν στην ιδέα της αντιμνημονιακής κυβέρνησης για να διαψευστούν μετά. Μάταια προσπαθεί ο Τσίπρας να πείσει ότι η παρέτηση της κυβέρνησης και η πορεία της στις εκλογές είναι μια επίδειξη δημοκρατικής ευαισθησίας από τη μεριά του και μια εγγύηση ότι με ανανεωμένη κοινωνική θα διαχειριστεί το νέο μνημόνιο με αριστερή ευαισθησία. Χωρίς σύγκρουση όμως και ρήξεις δεν υπάρχει καμιά ελπίδα ότι οι συμβασμοί θα γίνονται ιδιότητα. Πολιτικά αυτό σημαίνει ότι η προοπτική μετά τις εκλογές είναι για μονιμότερη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, προσώπου ΠΟΤΑ, ΜΕΝΕΛ, που ψήφισαν μαζί το νέο μνημόνιο. Υπάρχουν όμως όλες οι δυνατότητες για να επιτεθεί αυτή η προοπτική, για να βγάλουν το εργατικό κίνημα και τη Λαϊκή Ενότητα ενισχυμένα από το κομμάτι των εκλογών. Ο αγώνας είναι δύσκολος. Πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε και να κερδίσουμε τη μάχη σε αυτές τις εκλογές. Γιατί το όχι δεν είναι τίποτα. Το όχι είναι εδώ. Αυτό το όχι καθοδηγεί, ευνέει και δεσμεύει τη Λαϊκή Ενότητα. Σας ευχαριστώ πολύ.